διάφορα. Θα ακούσουμε αν υπάρχει προσωπικό για ένα λεπτό, το λέει ο κανονισμός, και αν υπάρχει προσωπικό θα δοθεί ο λόγος. Ορίστε, για ένα λεπτό. Ναι. Θέλω να πω στον κύριο Υπουργό ότι ο ίδιος πραγματικά μπορεί να είναι αρκετά χαρούμενος. Κύριε Σκουλέτη, ποιο είναι το προσωπικό? Το προσωπικό. Σας υπενθυμίζω το προσωπικό. Ναι, είναι η διαστρέβλωση ή το να βρείτε. Ή για προσωπική επίθεση, τα ξέρετε αυτά. Ή για αλλίωση του περιεχομένου της ομιλίας σας. Θα είχα τελειώσει. Ποια είναι η αλλίωση λοιπόν? Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Ότι ο κύριος Υπουργός πράγματι μπορεί να είναι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι βλέπει ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει υιοθετήσει το πρόγραμμα της δράσης. Άρα μπορεί να αισθάνεται ο ίδιος ικανοποιημένος. Όσον αφορά αυτά τα οποία είπε για τη ΔΕΗ, θέλω να του θυμίσω το εξής. Επί των ημερών των προηγούμενων κυβερνήσεων ΠΑΣΟ και Νέας Δημοκρατίας, ο ελληνικός λαός πολλές φορές είδε και ζημιές στη ΔΕΗ, αλλά και 60% αύξηση στο ρεύμα. Με συγχωρείτε. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ. Κύριε Σκουλέτη, σας παρακαλώ, δεν είναι προσωπικό. Τέλος. Σε σχέση με την ελληνική αστυνομία, είναι επικίνδυνο παιχνίδι. Είναι επικίνδυνο δεν είναι παιχνίδι. Προσωπικό. Το να βάζουμε ανθρώπους να παραβιάζουν την νομιμότητα. Εντάξει, και πράγματι να βλέπουμε αυτό που γίνεται σήμερα. Κύριε Σκουλέτη, δεν είναι προσωπικό. Σας παρακαλώ πολύ. Ελάτε, κύριε Γκίκα. Στην τοποθέτησή μου. Ελάτε, παρακαλώ. Αναφέρθηκε, κύριε Πρόεδρε. Μα δεν έχουμε προσωπικό, κύριε. Μισό λεπτό. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Μισό λεπτό. Ορίστε. Άκουσα. Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, φαντάζομαι σαν κοινοβουλευτικό, δεν είναι ο κύριος Λιβανός. Και τι μας είπε μετά από τις καταγγελίες του κυρίου Σκουλέτη, ότι όλα εξετάζονται υπηρεσιακώς και να μην χτυπάμε την αστυνομία. Νομίζω ότι μετά από αυτή την παρέμβαση, η νεολαία μας θα έχει μεγάλη ανακούφιση που ξέρει ότι πια είμαστε στη γη του Κάφκα, όπου όλα κάπου θα εξεταστούν, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει λευκή επιταγή στην αστυνομία ενάντια στη νεολαία μας. Είναι κρίσεις αυτές. Απαντήσατε, κύριε Μποκόρο, δεν χρειάζεται. Πριν έκανε κρίση, κάνατε κρίση, κάνει και ο κύριος Τσακαλώτος, δεν θα κάνουμε αυτή τη δουλειά. Σας παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Κίκα. Λοιπόν,